Βρισκόμαστε 96 μέρες πριν τις αυτοδιοικητικές εκλογές και η Δημιουργική Πρωτοβουλία για το Δήμο Καλαμάτας έχει ήδη προχωρήσει την ανακοίνωση διάδρασης υποψηφίων του συνδυασμού μας. Η σημερινή παρουσίαση είναι η πρώτη μετά το πέρας των εθνικών εκλογών, ενώ τις επόμενες ημέρες θα ακολουθήσουν και άλλες πολλές ομαδικές ή μεμονωμένες. Η Δημιουργική Πρωτοβουλία για το Δήμο Καλαμάτας σταδιακά μεγαλώνει, σταθερά ενισχύεται και δυναμικά προχωρά. Για μας, η συμμετοχή ανθρώπων με όραμα, με ιδέες, με όρεξη να προσφέρουν, με παρουσία στις δράσεις της πόλης μας, με επαγγελματική δραστηριότητα, αποτελεί την επιτυχία του συνδυασμού μας στις προσεχείς εκλογές. Σήμερα, καλωσορίζουμε 5 υποψήφιες και υποψήφιους της Δημοτικής Κοινότητας και είναι η Αθανασοπούλου Νίκη. Η Νίκη είναι φοιτήτρια στο τμήμα της Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτιστικών Αγαθών της Σχολής Ανθρωπιστικών και Πολιτιστικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Ως αθλήτρια του Ταϊκοντό, είναι μέλος της ελληνικής ομάδας, έχει διακριθεί και έχει ανακηρυχθεί πρωταθλήτρια Ελλάδος επί σειρά ετών, πρωταθλήτρια Ευρώπης και παγκόσμια πρωταθλήτρια, καταλαμβάνοντας τις μέγιστες διακρίσεις στο άθλημα αυτό. Είναι παντρεμένη με τον Αντώνη Καλογερόπουλο, ποδοσφαιριστή της Μαύρης Θύελλας και του Μεσσηνιακού, με την οποία έχουν αποκτήσει ένα παιδί. Νίκη, καλή επιτυχία. Ευχαριστώ. Μπάμπαλη η Κατερίνη. Η Κατερίνα είναι καθηγήτρια Αγγλικών και διευθύντρια του Κέντρου Ξένων Γλωσσών Μπάμπαλη, καθώς έχει ολοκληρώσει σπουδές στην Αγγλία, στα Παιδαγωγικά και στην Αγγλική Γλώσσα. Είναι πρόεδρος του Συλλόγου Διευθυντών Κέντρων Ξένων Γλωσσών Πάλσο στις τελευταίες 4 τριετίες και εκλεγμένο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Διευθυντών Κέντρων Ξένων Γλωσσών. Από το έτος 2019 είχε εκλεγεί και είναι αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινότητας Καλαμάτας. Είναι μέλος του ΔΣ της Σχολής, της Σχολικής Επιτροπής Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και της Επιτροπής Παιδείας του Δήμου Καλαμάτας. Είναι παντρεμένη με τον Αντώνη Ταβουλάρη. Κατερίνα, καλή επιτυχία. Ράμου Φρεντερίκη. Η Φρεντερίκη είναι απόφοιτος του Τμήματος Γεωπονίας του Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Καλαμάτας και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στην υδροπονία από το Πανεπιστήμιο του Ανόβερου της Γερμανίας. Είναι ελεύθερος επαγγελματίας και ιδιοκτήτρια οικογενειακής επιχείρησης με αντικείμενο της αγροπλαστική πάνω από 10 έτη. Συμμετέχει ενεργά σε δράσεις του Συλλόγου Διαφυτικών Μεσσηνίας και σε δράσεις του φορέα Χαμόγελου του Παιδιού. Φρεντερίκη, καλή επιτυχία. Καχής Ευάγγελος. Ο Βαγγέλης είναι απόφοιτος της Σχολής Δοσιαστικής, εργάζεται στο Τμήμα Μεσογειακής Ανεμίας του Νοσοκομείου Καλαμάτας. Έχει διατελέσει πρόεδρος του Σωματείου Υγειονομικών Υπαλλήλων ΙΚΑ Κέντρου Υγείας Καλαμάτας και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Πανελλήνιου Σωματείου Υγειονομικών Υπαλλήλων. Είναι εκλεγμένο μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Καλαμάτας. Είναι διοικητικό μέλος και ταμείας του Πολιτιστικού Συλλόγου Οι Φίλοι της Παράδοσης, ενώ παράλληλα είναι ερασιτέχνης ηθοποιός πάνω από 20 χρόνια και συμμετάσχει σε πλήθος θεατρικών παραστάσεων και εραστηριακών σημάδων. Βαγγέλη, καλή επιτυχία. Ευχαριστώ, Δημήτρη. Χριστοπούλε Σταθία. Η Έφη είναι απόφοιτος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καθώς έχει αποκτήσει από το Δημόσιο Ιδιαίτερο Συλλεκτικής και κατατάχθηκε στο Πυροσβεστικό Σώμα το 1996. Ενώ σήμερα υπηρετεί στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Καλαμάτας ως υπαξιωματικός. Ως άνθρωπος της προσφοράς και του εθελοντισμού, είναι μέλος του Συλλόγου Φίλων Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες. Είναι παντρεμένη με τον Παναγιώτη Πέτρο Κουμούντρο και μητέρα 4 παιδιών. Καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία σε όλους. Όπως προείπα, οι παρουσιάσεις μας θα συνεχιστούν εντατικά τις επόμενες ημέρες, ομαδικά ή ατομικά. Θα ενημερωθείτε αναλυτικά για το πρόγραμμα αυτό. Σας ευχαριστώ και πάλι που είστε εδώ σήμερα.